Κώστας Κόκος. Όταν οι θάλασσες της γης άρχισαν να εξαφανίζονται, ακούγαμε τους ανθρώπους να λένε: τελικά ήρθε το τέλος της ανθρωπότητας. Εφοβούνται για το μέλλον της ανθρωπότητας, δίχως να δίνουν σημασία στην άπειρη ουράνια θάλασσα του διαστήματος. Κορόιδευαν ηρωνικά μια κούφτα ανθρώπων που με την πίστη στο νέο μέλλον της ανθρωπότητας άνοιξαν πανιά προς τη νέα θάλασσα, το διάστημα. Οι άνθρωποι έλεγαν: δεν είναι παρά παράνομοι που κυνηγάνε μάταια όνειρα. Αυτή λοιπόν εδώ η ιστορία έχει ένα τέτοιο παρελθόν. Στο έτος 2977. Η γη ήταν πλούσια εκείνη την εποχή. Η ανθρωπότητα χρησιμοποιούσε ρομπότ που καλλιεργούσαν άλλους πλανήτες και όλες οι τροφές που παράγονταν εκεί μεταφέρονταν στη γη. Η κυβέρνηση προμήθευε τους ανθρώπους με όλα τα αναγκαία αγαθά δωρεάν και αυτοί δεν χρειάζονταν να δουλεύουν καθόλου. Απ' την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση φοβόταν μια πιθανή εξέγερση. Έτσι εξέπεμπε υπνοτικά κύματα σε κάθε σπίτι μαζί με τις εικόνες της τηλεόρασης. Ο Κάπτεν Χάρλοκ κατέληξε να κάνει αντίσταση στην κυβέρνηση ανεμίζοντας την πειρατική του σημαία. Ακριβώς εκείνη την εποχή, τα διάφορα αστεροσκοπία στη γη ανατινάχτηκαν μυστηριωδώς και διάσημοι αστρονόμοι του κόσμου δολοφονήθηκαν ένας-ένας από άγνωστης ταυτότητας δολοφόνους. Και όλα αυτά τα περιστατικά θεωρήθηκε ότι έγιναν από τον Κάπτεν Χάρλοκ. Έτσι ο Κάπτεν Χάρλοκ έγινε ένας παράνομος του διαστήματος, καταδικασμένος σε θάνατο. Το έτος 2977, όλα τα έθνη είναι ενωμένα σε ένα ομοσπονδιακό κράτος, απολαμβάνοντας ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Κάποια μέρα, μια μυστηριώδης μαύρη σφαίρα ήρθε πετώντας από το μακρινό διάστημα και κόλλησε πάνω στη γη. Μόνο 4 άνθρωποι από τα 5 δισεκατομμύρια του ανθρώπινου πληθυσμού υποψιάστηκαν ότι αυτό μπορεί να είναι ένα σήμα εισβολή στη γη από κάποια τρομερά ανθρωποειδή του σύμπαντος. Αυτοί ήταν ο Δόκτωρ Νταϊού, ο γιος του Ταντάση, ο καθηγητής Κουσούκο και ο τελευταίος ήταν ο Χάρλοκ, ο καπετάνιος του πειρατικού πλοίου Αλκάντια που γύριζε στους 7 ωκεανούς του τεράστιου σύμπαντος, ακολουθώντας το μυαλό του. Ο Κάπτεν Χάρλοκ και ο Ταντάση Νταϊού ετοιμάζονται για ένα μεγάλο δράμα μέσα στο ατέλειωτο σύμπαν που ξεκίνησε από την απρόσμενη συνάντηση αυτών των δύο νεαρών ανθρώπων. Αυτό συνέβη στις 17 Μαρτίου του 2978. Η γυναίκα που σκότωσε τον Δόκτωρ Νταϊού και μετά κάηκε σαν χαρτί αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα φοβερό ανθρωποειδές που λέγεται Μαζόουν. Στο μεταξύ ο Κάπτεν Χάρλοκ ζήτησε από τον Ταντάση να μείνει στο σκάφος Αλκάντια για να πολεμήσουν μαζί. Κάτω από τη σημαία της ελευθερίας. Ο Ταντάση ήταν αποφασισμένος και δεν θα μετάνιωνε ποτέ αν πέθερε πολεμώντας, δίνοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός του, γιατί είχε πάρει την απόφαση με ελεύθερη βούληση. Και τώρα το Αρκάντια έχει ξεκινήσει για το μεγάλο σύμπαν, με πλήρωμα μια ομάδα ανθρώπων που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για αυτό που πιστεύουν. Ο Δόκτωρας Νταϊού, που προειδοποιούσε τους ανθρώπους για την εισβολή των Μαζών στη γη, δολοφονήθηκε. Ο Ταντάση Νταϊού, ο γιος του, απελπίστηκε με την άψυχη ομοσπονδιακή κυβέρνηση της γης και αποφάσισε να πάει με τον Κάπτεν Χάρλοκ στο διαστημικό πειρατικό σκάφος Αλκάντια για να πολεμήσουν μαζί ενάντια στους εισβολείς. Και τώρα, οι δύο θερμόημοι νέοι άνδρες ξεκίνησαν το ατέλειωτο πολεμικό τους ταξίδι. Κατάφερα να αποκωδικοποιήσω τα μυστηριώδη γράμματα της μεγάλης σημαίας. Ήθελα να το αναφέρω στον Δόκτωρ Νταϊού πρώτα-πρώτα σήμερα, παιδί μου. Περάσαμε πολλές σκοτεινές μέρες σε αυτή την περιοχή από τότε που η σημαία έφτασε εδώ. Είναι λες και η σημαία προσπαθούσε να αποφύγει να την παρατηρήσουμε. Αυτή η περιοχή θα είναι η δεύτερη πατρίδα μας, για μας τους παντοδύναμους Μαζόουν. Ξένοι από το διάστημα. Και τώρα είναι απολύτως σίγουρο ότι προσπαθούν να καταλάβουν τη γη. Για να είμαι πιο ακριβής. Βρήκα ότι αυτά τα γράμματα έχουν στενή συγγένεια με τα ιερογλυφικά των Μάγια. Μάλιστα, έτσι μου φαίνεται. Ταντάση, μου φαίνεται ότι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη είναι τόσο άκαρδοι και απογαμνωμένοι που δεν πρόκειται να έρθουν στα σύγκαλά τους αν δεν φτάσουν στο χείλος της καταστροφής. Βλέπεις, η ανθρωπότητα είναι βολεμένη σε αυτή τη μικρή γη και δεν υπάρχει πια ψυχή τόσο γενναία που να τολμήσει να βγει έξω στο άγριο απότερο διάστημα. Το μόνο που κάνουν είναι να κλείνονται στο ηλιακό σύστημα και να μαζεύουν αγαθά από τους άλλους πλανήτες. Οι άνθρωποι σήμερα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Τι θα συνέβαινε αν κάποια πλάσματα υψηλού πολιτισμού, γεμάτα τόλμη και άγρια ζωτικότητα, έρχονταν από το μακρινό διάστημα. Δεν θα είχαν καμιά ελπίδα σωτηρίας. Κοίτα τη σημαία.
Μην νομίζεις ότι μένει δίχως καμιά δραστηριότητα. Ανακαλύφθηκε ότι το μαύρο αντικείμενο αναμεταδίδει συνεχώς ραδιοσήματα με άπειρη ακτίνα. Λέγεται κύμα διάστασης. Είμαι σίγουρος ότι οδηγεί κάποιον από μακριά. Θα πρέπει να ετοιμάζονται να κάνουν επιδρομή στη γη. Αντάσει. Ίσως υπάρχουν ακόμα μια χούφτα άνθρωποι που έχουν καρδιά και πνεύμα πάνω σε αυτή τη γη. Κι εγώ θα τρέξω και θα απευθυνθώ σε αυτούς σχετικά με την επερχόμενη κρίση της ανθρωπότητας. Κάνε λοιπόν υπομονή και περίμενε.